ευχαριστώ τον αγαπητό φίλο Νόντα Παπαγεωργίου, πως το ότι εκδίδει τα βιβλία μου, είμαστε και φίλοι. Και βέβαια ευχαριστώ τον φίλο Στέλιο Ράμφο που δέχθηκε να συνομιλήσει μαζί μου για δημοσία. Δημοσία, γιατί Δίαν μιλάμε συχνά. Ναι, δέχτηκε να μιλήσει μαζί μου δημοσία για... με αφορμή μάλλον την καινούργια μου δουλειά για τα γενικότερα θέματα που ήλπιζα και που προσδοκούσα να θέσω στο δημόσιο λόγο μέσω της βιογραφίας αυτής του Περικλή Γιαννόπουλου. Θα αντιστρέψουμε λίγο τους ρόλους, δηλαδή θα μιλήσω εγώ για το βιβλίο και με το Στέλιο θα κάνουμε μία συζήτηση γενικότερη με αφορμή... Όπου πάει. Όπου πάει. Όπου πάει. Δόξα τω Θεώ. Θα πατάμε ακόμη. Ναι, δόξα τω Θεώ μπορούμε να πάμε μακριά οι δυο μας. Καταρχάς, γιατί ο Περικλής Γιαννόπουλος ξαφνικά εν έτη 2022 ένας περίεργος τύπος των Αθηνών, διότι περί αυτού επρόκειτο. Έτσι, πριν από όλα, ο Γιαννόπουλος είναι ένας τύπος των Αθηνών, όπως λέγαμε παλιότερα, ας πούμε. Ο οποίος αυτοκτόνησε θεαματικά έφυπος στα νερά του Σκαραμαγκά το 1910, σε ηλικία τώρα 39-40, οι γνώμες διήστανται, δηλαδή δεν ξέρω αν είχε γεννηθεί το 1871, άλλοι λένε 1871, άλλοι λένε 1869, πάντως ο άνθρωπος ήταν νέος, δεν ήταν ένας χαρακτήρας ο οποίος καταρχάς διακρινόταν για την εμφάνισή του, ήταν ωραίος άντρας, γοητευτικότατος, κομψότατος, ένας θα λέγαμε δανδύς της εποχής εκείνης, πάντα ντυμένος με βελούδα, με ταξωτές γραβάτες. Γενικά ένας τύπος που δεν περνούσε απαρατήρητος. Ο Περικλής Γιαννόπουλος και με την αυτοκτονία του, αλλά και με το ελάχιστο έργο που μας έχει αφήσει, ελάχιστο σε μέγεθος, για να εξηγούμε. Από τα έργα του Περικλή Γιαννόπουλου σώζονται 4 ή 5 κείμενα μικρής διαρκείας που λέμε, έτσι, τα οποία κάποτε εγώ τα είχα πρωτοσυναντήσει ως έφηβος. Τότε κυκλοφορούσαν τις εκδόσεις Γαλαξίας, από τις αξιοπρεπέστατες εκδόσεις Γαλαξίας. Εκεί τα μάθαμε όλοι. Και όχι μόνο τον Περικλή Γιαννόπουλο, μάθαμε πάρα πολλά από το Γαλαξία. Τη δίκη του Κάφκα, ας πούμε, τη θυμάμαι ακόμη. Ένα κόκκινο στις... το μηδέν και το άπειρο. Όπου ήταν όλη η μεγάλη λογοτεχνία της εποχής εκείνης και ήταν και τα πρώτα βιβλία τσέπης, η πρώτη μας επαφή με βιβλίο τσέπης στα ελληνικά. Και η τελευταία μάλλον, διότι έκτοτε δεν έχει κάποια έκδοση αντικαταστήσει τη δουλειά που έκανε ο Γαλαξίας. Και ποιοτικά σύγκριτα. Και ποιοτικά σύγκριτα, εξαιρετικές μεταφράσεις, εξαιρετικά επιμελημένες εκδόσεις. Επιλογές. Δηλαδή το έργο, η ελληνική γραμμή και το ελληνικό χρώμα του, που είναι ο τίτλος της συλλογής του, των έργων του Περικλή Γιαννόπουλου στο Γαλαξία, περιέχει και όλο το φάκελο με τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής για την αυτοκτονία του, η οποία ήταν ένα γεγονός που σημάδεψε την μικρή
πνευματική κοινότητα των Αθηνών της εποχής εκείνης. Ήταν μικρή η πνευματική κοινότητα των Αθηνών. Και μέσα σε αυτή τη μικρή πνευματική κοινότητα, ο Περκλής Γιαννόπουλος ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ναι μεν δεν πέρασε απαρατήρητο, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να ξεφύγει από το κουκούλι της λογιότητας. Δηλαδή δεν έγινε ποτέ ένας συγγραφέας τον οποίο τον διάβασαν περισσότεροι από αυτούς που διάβαζαν και παρακολουθούσαν με σοβαρότητα το τι γινόταν στην Ελλάδα. Και γίνονταν μέσα σε αυτά που γίνονταν, μην ξεχνάμε ότι είναι η εποχή που την ίδια εποχή που ο Γιαννόπουλος, την ίδια σχεδόν χρονιά που ο Γιαννόπουλος δημοσιεύει την ελληνική γραμμή, μάλλον τη σύγχρονη ζωγραφική, το πρώτο του έργο που ξέρουμε, είναι η χρονιά που ο Παπαδιαμάντης δημοσιεύει τη Φώνηση. Έτσι, ένα από τα μείζωνα έργα της νεολογικής λογοτεχνίας. Αλλά όχι το μείζον έργο της νεολογικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Ο Περικλής Γιαννόπουλος ζει τη ζωή του, ναι μεν εντυπωσιάζοντας το περιβάλλον του, αλλά ως λόγιος και ως διανοούμενος ζει μια μάλλον περιθωριακή ζωή. Ελάχιστοι αναγνωρίζουν την αξία του, ανάμεσά τους ο πρώτος και σημαντικότερος ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο οποίος μέσω του Περικλή Γιαννόπουλου διεπίστωσα ότι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος είχε μία γενναιοδορία απέναντι στους νέους της εποχής του και γι' αυτό υποδέχθηκε τον Γιαννόπουλο με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Βλάσης Γαβριηλίδης, ο εκδότης της Ακροπόλεως, ο Κατσίμπαλης, πατέρας του Γιώργου Κατσίμπαλη, του κολοσσού του Μαρουσιού, του Χένρι Μίλλερ, του φίλου του Σεφέρη και του γνωστού Κατσίμπαλη, ας πούμε. Και μερικοί άλλοι, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο αποτελούσαν και τη μαγιά αυτού που θα γινόταν μετά ο Περικλής Γιαννόπουλος. Τι ήταν αυτό που έγινε μετά ο Περικλής Γιαννόπουλος? Με αυτά τα λίγα έργα του, γραμμένα σε εντελώς ιδιόρυθμα ελληνικά, αν και νομίζω ότι αυτό περιτεύει, γιατί όλοι μας οι μεγάλοι συγγραφείς, όλοι μας οι συγγραφείς που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην νεοελληνική ιστορία, γράφουν σε ιδιόρυθμα ελληνικά, στα δικά τους ελληνικά κατά κάποιο τρόπο. Και γι' αυτό συνηθίζω να λέω ότι αν είχαμε ακούσει τους συγγραφείς και όχι τους γραμματικούς και τους συντακτικούς, δεν θα είχαμε και γλωσσικό πρόβλημα, διότι οι συγγραφείς μας δεν είχαν ποτέ γλωσσικό πρόβλημα. Έγραφε ο Βυζήνος στη γλώσσα που αισθανόταν. Αυτό δεν τον έφερνε αντιμέτωπο με οποιονδήποτε δεν έγραφε στη γλώσσα που αισθανόταν ο ίδιος. Με τρανό παράδειγμα, η διαφορά Κάλβου και Σολομού. Έτσι, ο καθένας έχει τη δική του γλώσσα. Παρ' όλα αυτά δεν αισθάνονται ότι είναι αντίπαλοι σε οποιοδήποτε σημείο πέραν της ποιητικής δημιουργίας. Λοιπόν, τα ελληνικά του Γιαννόπουλου είναι εντελώς γιαννοπουλικά. Ο τίτλος του βιβλίου που ανήκει στον ίδιο τον Περικλή Γιαννόπουλο, «Εμείς οι εξωφρενικότεροι των παλαμών της γης», δίνει κατά κάποιο τρόπο και τον τόνο της γραφής του. Ο Γιαννόπουλος μας άφησε κείμενα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα χαρακτηρίσει δοκίμια με τον παραδοσιακό τρόπο. Σίγουρα δεν είναι ποίηση, αν και έχουν μία ποιητικότητα. Και αυτό που θα έλεγε κανείς είναι ότι πάνω απ' όλα μεταφέρουν την ιδιοσυγκρασία ενός ανθρώπου ο οποίος έζησε και αγάπησε την Ελλάδα με τον εντελώς δικό του ιδιοσυγκρασιακό τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό έχει και τη μεγαλύτερη σημασία στην αποτίμηση του έργου. Και γι' αυτό ο Περικλής Γιαννόπουλος εκ των υστέρων μπόρεσε να επηρεάσει ολόκληρη την ελληνική δημιουργία στη διάρκεια του 20ου αιώνα.
αυτά τα 4-5 κείμενα που μας άφησε, η ελληνική ζωγραφική και το ελληνικό χρώμα, η σύγχρονη ζωγραφική, η έκκληση προς το πανελλήνιο κοινό και μερικά άλλα ακόμα περί μουσικής, το μείζον έργο του που είναι και το μόνο ολοκληρωμένο που σώθηκε το περί αρχιτεκτονικής, το έκαψε ο ίδιος λίγο πριν αυτοκτονήσει, άγνωστο γιατί, δεν υπάρχει. Οπότε ξέρουμε μόνο τα κείμενα που είχαν δημοσιευθεί πριν από το θάνατό του, που είχαν εκδοθεί πριν από το θάνατό του. Αυτά επηρέασαν την ελληνική σκέψη και κυρίως την ελληνική δημιουργία σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Από το Σικελιανό μέχρι τον Πικιόνι και τον Άρη Κωνσταντινίδη. Και αναφέρομαι σε αυτούς ειδικά, διότι θέλω να πω, δεν επηρέασε μόνο την ποιητική γραφή, δεν επηρέασε μόνο τη ζωγραφική, αρκεί να διαβάσει κανείς τι λέει ο Χατζηκυριάκος Γκίκας Γεωργιανόπουλο, επηρέασε και την αρχιτεκτονική, επηρέασε και την ποιήση, επηρέασε γενικά τη σκέψη. Χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Κατσίμπαλης στο Μίλλερ, στον Κολοσσό του Μαρουσιού, εμείς έχουμε έναν ποιητή ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από όλους τους δικούς σας. Ο Βίτμαν μπροστά του δεν πιάνει μπάζα, όπως θα λέγαμε στην απλή ελληνική. Είναι ο Περικλής Γιαννόπουλος. Γιατί έχει τόση σημασία ο Γιαννόπουλος? Και με ποιο τρόπο τους επηρέασε όλους αυτούς που επηρέασε? Ο Γιαννόπουλος στην πραγματικότητα στις αρχές του 20ου αιώνα, γιατί όλα αυτά τα κείμενα, όλη του η δημιουργική περίοδος είναι η πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Μέχρι τότε είχε δημοσιεύσει μεταφράσεις, είχε μεταφράσει την Καραλαμπόε, είχε μεταφράσει Μποντλέρ, είχε μεταφράσει Όσκαρ Ουάιλντ. Κυρίως ήταν γνωστός ως μεταφραστής. Το έργο του το δημιουργικό ξεκινάει το 1903 και τελειώνει το 1910 με την αυτοκτονία του. Είναι μια μικρή περίοδος, μέσα σε 7 χρόνια έγραψε ό,τι ήταν να γράψει και άφησε ό,τι ήταν να αφήσει. Τα περισσότερα κείμενά του αφορούν στην ελληνική ζωγραφική. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μανιφέστα τα οποία απευθύνονται στους Έλληνες ζωγράφους και τους λένε τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να πορευθούν για να μπορέσουν να φτιάξουν τη δική τους πρωτότυπη δημιουργική τέχνη. Λέει διάφορα. Τότε για να καθιερωθείς στην Αθήνα έπρεπε να έχεις περάσει από το Μόναχο, από την Ακαδημία του Μονάχου. Ο Γιαννόπουλος τους λέει, που δεν ήταν ζωγράφος ο ίδιος, ο Γιαννόπουλος τους λέει εγκαταλείψτε αυτά που σας μαθαίνουν στην Ακαδημία του Μονάχου, τις περίφημες βορειομπογιές, όπως τις αποκαλεί, διότι είναι και γλωσσοπλάστης, και κοιτάξτε το ελληνικό τοπίο γύρω σας. Αυτό θα σας οδηγήσει. Αυτό θα σας οδηγήσει για να φτιάξετε την τέχνη σας. Να φτιάξετε τη δική σας τέχνη. Μια τέχνη που θα είναι δική σας δημιουργία, ελληνική δημιουργία, με την υπογραφή του καθενός από εσάς. Στην πραγματικότητα, τι τους λέει? Τους λέει να κάνουν αυτό που γίνεται και στη μεγάλη ευρωπαϊκή τέχνη την ίδια εποχή. Όταν οι υπερσιονιστές εγκαταλείπουν το τεχνητό φως του ατελιέ τους, βγαίνουν στο χωράφι και αρχίζουν και ζωγραφίζουν, προσπαθούν να συλλάβουν το φως και τα χρώματα της φύσης γύρω τους. Τους λέει να στραφείτε, ο Γιαννόπουλος λέει στους Έλληνες, να στραφείτε στη δική σας παράδοση. Όχι για να την συντηρήσετε, αλλά γιατί η δική σας παράδοση, η δική σας ελληνική παράδοση, θα αποτελέσει εφαλτήριο για την πρωτότυπη δημιουργία σας. Τι τους λέει? Τους λέει να κάνετε αυτό που κάνει ο Πικάσο την ίδια εκείνη εποχή, όταν στρέφεται στις αφρικανικές μάσκες
για να ξεπεράσει τα αδιέξοδα της εντός εισαγωγικών ακαδημαϊκής τέχνης της εποχής του. Ή όταν ο Καντίνσκι στρέφεται στη ρωσική παράδοση για να φτιάξει τη ζωγραφική του. Θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα το αίτημα του Γιαννόπουλου, αν μας ενδιαφέρει σήμερα, μας ενδιαφέρει επειδή είναι με ένα αίτημα το οποίο μια ανάγκη που τον στρέφει προς την ελληνική παράδοση, που τον στρέφει προς την Ελλάδα, όμως δεν είναι εσωστρεφές. Πάει προς τα εκεί για να βγει προς τα έξω, για να μπορέσει να φτιάξει, να μπορέσει να βρει μια Ελλάδα η οποία μπορεί να σταθεί επαξίως στον κόσμο της. Και ο κόσμος της εποχής του τι ζητάει? Ζητάει πρωτότυπη δημιουργία. Αυτό είναι και το αίτημα του Γιαννόπουλου. Πώς θα κάνουμε πρωτότυπη δημιουργία? Θα κάνουμε πρωτότυπη δημιουργία ακολουθώντας αυτούς τους δρόμους. Ακολουθώντας το ελληνικό, τους δρόμους του ελληνικού τοπίου. Θα κλείσω την μικρή αυτή εισαγωγή για τον Γιαννόπουλο, λέγοντας ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή του στην συζήτηση περί ελληνικότητας και ελληνισμού, διότι έβαλε μέσα στην συζήτηση αυτή το θέμα του τοπίου, του τόπου. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε, εμείς οι Έλληνες, ο ελληνικός μας πολιτισμός, δεν υπάρχει χωρίς την αντίληψη του τοπίου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πλάτων σκηνοθετεί τους διαλόγους του και δεν τους βάζει σε κάποια αφηρημένη, σε ένα αφηρημένο χώρο των ιδεών. Ο Σωκράτης συναντάει το Φέδρο κοντά στην Άγρα. Στην Άγρα. Ναι, στην Ολία Καλλιρόης, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, εκεί, είναι το εκεί που έχει σημασία και εκεί πέρα θα σχηματοποιήσω λίγο, είναι και η μεγάλη διαφορά του ελληνικού πολιτισμού από τον Ιουδαϊκό πολιτισμό. Ο Ιουδαϊκός πολιτισμός, για τον Ιουδαϊκό πολιτισμό, πάντα το τοπίο ήταν το επέκεινο. Ήταν πάντα η γη της Επαγγελίας. Για εμάς ήταν το εδώ και τώρα. Και αυτό, αν για να εισαγάγω για τη συζήτησή μας, είναι και αυτό που, αν θέλετε, κράτησε την ταυτότητά μας σε όλους αυτούς τους αιώνες της ιστορίας μας. Μπορεί ο χωρικός της Θεσσαλίας ή της Πελοποννήσου να είχε τον Πασά πάνω από το κεφάλι του, να ήταν αναγκασμένος να υπακούσει στους νόμους των Οθωμανών, όμως η απέναντι ραχούλα ήταν πάντα η δική του ραχούλα. Την έβλεπε και ήξερε πως αυτή είναι δική του. Και μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι ήρωες της Επανάστασης, όταν λέγανε πατρίδα, εννοούσαν τη ραχούλα που έβλεπαν με τα μάτια τους. Έτσι, στο χωριό τους. Δεν ήταν, αυτή ήταν η πατρίδα τους. Όπως λέει ο Ελί Φόρ, ο μεγάλος Γάλλος ιστορικός της τέχνης, οι Έλληνες θαυμαστής της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Ο Ελί Φόρ λέει ότι το Μουσείο της Ακρόπολης, το παλιό, όχι το καινούριο, διότι είχε έρθει το 1911, ένα χρόνο μετά την αυτοκτονία του Γιαννόπουλου, είναι το ωραιότερο μουσείο που έχει δει στον κόσμο. Λέει ότι οι Έλληνες δεν είχαν φαντασία. Για να μπορέσουν να δημιουργήσουν, έπρεπε να δουν, να ακούσουν και να αγγίξουν. Αυτό κινητοποιούσε μέσα τους την... Εξάλλου, αν έχουμε και κάποιο χαρακτηριστικό στοιχείο ως πολιτισμική κοινότητα, είναι ότι δεν εγκαταλείψαμε ποτέ αυτό το χώρο. Και γι' αυτό για μας ο ξεριζωμός αποτελεί και τόσο τραυματικό γεγονός, τόσο τραυματική εμπειρία. Γιατί δεν μπορούμε. Λοιπόν, ο Γιαννόπουλος βάζει αυτή τη διάσταση μέσα στη συζήτηση
περί ελληνικής ταυτότητας, ας το πω έτσι, γενικά και αφηρημένα. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος με το, πάλι επαναλαμβάνω, μικρό σε μέγεθος έργο του, επηρέασε όλον τον 20ο αιώνα, σήμερα ήταν ένας περιθωριακός τύπος. Αν πάτε κάτω στον τέταρτο όροφο να ψάξετε τα βιβλία του, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο σε μία έκδοση των εκδόσεων ελεύθερης σκέψης, μία προχειρότατη από όλες τις απόψεις έκδοση, η οποία ανήκει σε μια ομάδα που πρόσκειται στη Χρυσή Αυγή και σε διάφορα τέτοια φυράματα. Γιατί για τον Γιαννόπουλο, ειδικά στα χρόνια της μεταπολίτευσης, τον άφησε η κυρίαρχη διανόησή μας στα χέρια αυτών των τύπων. Δύο ανθρώπους, τον Γιαννόπουλο και τον Ιώνα Δραγούμη. Άλλος ο Γιαννόπουλος, άλλος ο Ιώνας Δραγούμης. Δεν μπορεί να εφορεί. Αν και ήταν φίλοι. Ξέχασα πριν, αναφερόμενος σε αυτούς που πρώτοι τον αναγνώρισαν, ήταν και ο Ιώνας Δραγούμης. Αν και ήταν φίλοι και συνομιλητές. Ο Γιαννόπουλος δεν είχε σχέση με την πολιτική, δεν ασχολήθηκε ποτέ του με την πολιτική, σε αντίθεση με τον Ιώνα Δραγούμη. Η μόνη πολιτική αναφορά που υπάρχει στην βιογραφία του είναι κάποια νεφελώδης σχέση με τον στρατιωτικό σύνδεσμο που έφερε το Βενιζέλο. Και το λέω νεφελώδης, διότι τώρα αυτός ο τρελάρας τι σχέση μπορεί να είχε με τον Ζορμπά, τον στρατιωτικό και τους λοιπούς, είναι άλλο θέμα. Μιλούσανε σίγουρα άλλη γλώσσα ο ένας, άλλη γλώσσα ο άλλος. Ό,τι καταλάβαινε ο ένας από τον άλλο. Ένας από τους λόγους που έγραψα αυτό το βιβλίο είναι ότι το θεωρώ σκανδαλώδες ότι μια πνευματική φυσιονομία σαν τον Περικλή Γιαννόπουλο σήμερα στην Ελλάδα του 2022 έχει τελείως ξεχαστεί. Τελείως. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει το ρόλο, δεν έχει τη θέση στον κανόνα των γραμμάτων μας που είχε σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Και είχε αυτή τη θέση διότι κατέθεσε μία σκέψη για τον ελληνικό χώρο και το ελληνικό τοπίο. Επιμένω στη λέξη τοπίο διότι, και όχι στη λέξη φύση, διότι το τοπίο ήδη περιλαμβάνει το ανθρώπινο βλέμμα και το ανθρώπινο νου. Η φύση είναι φύση. Είναι κάτι ουδέτερο. Το τοπίο δεν είναι ουδέτερο. Το τοπίο έχει από μέσα του μόνο, έχει μέσα του σκέψη. Πας σε οποιαδήποτε πορυφογραμμή και ανάμεσα στα έλατα ξαφνικά προβάλλει μία κολόνα. Μια κολόνα είτε από κορόλιθο είτε από μάρμαρο. Αυτό αυτομάτως αλλάζει την αντίληψή σου για το τοπίο. Ξαφνικά βλέπεις κάτι άλλο από αυτό που έβλεπες μέχρι τώρα. Η κόλλα δεν ξέρεις ούτε πότε έγινε, ούτε ποιος την έκανε, ούτε που ανήκε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά ξαφνικά το τοπίο γίνεται κείμενο το οποίο σε καλεί, αποκτά σημασία την οποία σε καλεί να αποκρυπτογραφήσεις και να αντιληφθείς. Λοιπόν, αυτός ήταν ο παλαβός μας, ο Γιαννόπουλος, γιατί τον παραβιάζει ο Κακομοίρης, δεν χωράει αφιβολία, τι να κάνουμε τώρα. Έχω μία τάση να ασχολούμαι με αυτόχειρες. Ελπίζω να μην σημαίνει τίποτε παραπάνω από το λογοτεχνικό ενδιαφέρον που προκαλούν οι αυτόχειρες. Έχω γράψει και για το Σικουτρί, το Βερονάλ. Εντάξει, το Βερονάλ, ο Σικουτρί ήταν τελείως διαφορετικός χαρακτήρας από τον Περικλή Γιαννόπουλο. Είναι ένας άνθρωπος κλειστός στον εαυτό του, μια ιδιοφυΐα με τον τρόπο της. Και αυτός, αλλά εν πάση περιπτώσει καμία σχέση με τον και με τη δική του Παλαβομάρα. Έτσι, διότι είχε και αυτός τη δική του Παλαβομάρα. Και για να σταματήσω τον μακροσκελέστατο αυτό μονόλογο,
για να περάσουμε στο επίπεδο του διαλόγου, συζητώντας με τον Στέλιο κατηδίαν κάποτε, είχαμε πει όταν του είπα ότι γράφω για τον Περικλή Γιαννόπουλο, «Ωαου», μου λέει, «καλά, εδώ, τον Παλαβό». Του λέω, «Στέλιο μου, θα παραδεχθείς ότι σε αυτά τα 200 χρόνια η Ελλάδα μπορεί να μην έβγαλε μεγάλους φιλόσοφους, μπορεί να έβγαλε ελάχιστους μεγάλους επιστήμονες, μερικούς μεγάλους καλλιτέχνες, αλλά δόξα τω Θεώ, από Παλαβούς έχουμε χορτάσει». Λοιπόν... Αυτό αγγιάται την επιβίωση. Ναι. Οπότε... Η τρέλα είναι αχτύπητη. Η σοβαρότηση είναι κάτι την οποία μπορείς να περικυκλώσεις. Αλλά η τρέλα είναι αχτύπητη. Να σου πω λοιπόν ότι εγώ μετά τις αναμνήσεις του Γαλαξία περνούσε που και που από το μυαλό μου κατά καιρούς ο Γιαννόπουλος. Αλλά μου τον ξαναθύμισες για τα καλά με το βιβλίο. Αλλά μου θύμισες και άλλα στοιχεία βιωματικά. Ήμουν από τους τελευταίους θαμώνες του Ζαχαράτου. Μάλιστα. Τον οποίο μνημονεύει ο Ζαχαράτος. Ήταν μέσα του 50. Ο Ζαχαράτος είναι διαγωνίως κάτω από το πλάζα, το παλιό καφενείο. Όπου συγκεντρώνονταν οι απόστρατοι αξιωματικοί και δίνανε τότε και οδηγίες στους αντικομμουνιστές στρατηγούς και λέγανε δεξιότερα κουροπάκι από το καφενείο μέσα. Πώς να χτυπήσει τους. Τον καιρό που πήγαινα εγώ, μια εφημερίδα διάβαζε, δεν πήγαν στρατηγοί πια. Εκεί. Απέναντι από του Ζαχαράτου ήταν το βιβλιοπωλείο του Ελευθερουδάκη. Ναι. Που ανέβαινε στο κλιμακοστάσιο το Πολυτελές και βεβαίως ήταν το μεγαλύτερο και κρατεότερο βιβλιοπωλείο της Αθήνας, όπου εκεί είχα επίσης μια αξέχαστη εμπειρία ένα πρωί που ήμουν και δεν ξέρω πώς βρέθηκαν. Ήταν οι επομένοι που κυκλοφόρησαν οι δοκιμές του Σεφέρη με το εξώφυλλο του Λεωνίδα Χριστάκη. Ήταν σε εκδόσεις Φέξη, ήταν το χειρότερο εξώφυλλο που είχε γίνει. Και μπαίνει κάποια στιγμή ο Σεφέρης και ήμασταν όλοι. Το βλέπει, το πιάνει το βιβλίο, το ξεσκίζει, το πετάει κάτω. Έντρομοι, κρυφτήκαμε όλοι. Μήπως μας πάρει το βιβλίο. Έφυγε έξαλλος. Έφυγε έξαλλος ο Σεφέρης. Και η τρίτη εμπειρία που είχα από την πλατεία Συντάγματος, δεν ξέρω πώς πάλι είχα βρεθεί, και ξαφνικά άρχισα να ακούω Μαρή Κανίνου, Μαρή Κανίκμα. Προσπάθησα να συγκεντρωθώ καλύτερα και τι είχε γίνει. Είχε πεθάνει εκείνη την ώρα η Μαρή Κανίνου και βούιζε όλη η πλατεία. Έβλεπες ακριβώς τι αντίκτυπο είχε στις ψυχές των ανθρώπων. Πέθανε η Νίνου, πέθανε η Νίνου. Το θυμάμαι σαν τώρα, είναι εντύπωση αλυσμόνητη αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, μου τα έφερες όλα αυτά στη μνήμη. Με έκανες επίσης και να βάλω μέσα στα διάφορα πράγματα που σκέφτομαι κατά καιρούς την ελληνική γραμμή. Ναι. Το κρισιμότερο κείμενό του. Έτσι το διαβάζαμε τότε και τρέχανε τα σάλια μας στο Γαλαξία, ας πούμε. Ήταν πολύ έτσι όπως το περιέγραψες. Ναι, γιατί έχει αυτή τη γλώσσα την ιδιαίτερη... Ιδιαίτερη, αλλά η πνευματική γλώσσα. Ναι. Μα ο μεγάλος Έλληνας φιλόλογος, ο Δημήτριος Βερναρδάκης, έλεγε για τα ελληνικά ότι είναι γλώσσα ατάσταλος, ασημάζευτη. Mm-hmm. Είναι η γλώσσα με τους περισσότερους κανόνες και τις περισσότερες εξαιρέσεις. Mm-hmm. Είναι μια γλώσσα που κυριαρχούν επί των κανόνων οι εξαιρέσεις. Έλεγε ακριβώς τη λέξη, είναι γλώσσα ατάσταλος. Mm-hmm. Και είχε δίκιο απόλυτο ο Βερναρδάκης, σοφός. Άνθρωπος. Αυτός που είχε γράψει το Καποδίστρια Σκιώθων, που βγήκε τότε από το Γαλαξία πάλι και μάθαινε για πρώτη φορά τι ήταν ο Μαυροκορδάτος. Μάλιστα. Το εξαιρετικό κείμενο. Δεν το ξέρω. Το συμβουλεύω. Είναι εξαιρετικό. Καποδίστρια Σκιώθων. Το βρίσκησα παλιατζίδικα κάπου. Άρχισα λοιπόν έτσι με την ευκαιρία αυτή να το σκέφτομαι. Και βεβαίως η πρώτη σκέψη μου ήταν, μα τι ήθελε τώρα να αυτοκτονήσει με άλογο. Ναι. Δεν έκανε τίποτα, δεν έπεφτε από μια ταράτσα. Ναι. Τι το ήθελε το άλογο ο χριστιανός αυτός.
Εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως. Το οποίο άλογο σώθηκε, έτσι. Σώθηκε, το πήρε ο αμαξάς πίσω και όλα αυτά. Αλλά αυτός είχε βάλει τις πέτρες στις έπες και είχε βουλιάξει για τα καλά. Και, και ένα δεκάλεπτο στο σώμα του για το Χάροντα. Βεβαίως. Δηλαδή, σκηνοθεσία μέχρι... Απόλυτη. Συνεχίστηκε με τα θάνατο. Απόλυτη, απόλυτη. Ήθελε να διασκεδάσει και με το, και το θάνατο, αλλά έδινε και μία σημασία ιδιαίτερη που δεν έπρεπε να τη δώσει. Αλλά επειδή ήταν ενάρξος, όπως λες, κατά επανάληψη, στο βιβλίο, εν πάση περιπτώσει, του άρεσαν αυτά, ήθελε το ξεχωριστό. Βέβαια, όπως λέει και ο Ζενέ, ne pas narcisse qui veut. Δηλαδή, για να είσαι ενάρξος, πρέπει να έχεις τις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να γίνει ενάρξος όποιος αποφασίσει. Όχι, για να είσαι. Και αυτός τις είχε. Για να είσαι ενάρξος σαν τον Γιαννόπουλο. Γιατί οι τρέχοντες ενάρξοι απλώς δέρνουν. Αλλά απλώς παριστάνουν. Οι τύποι που διαβάζουμε στις γυναικοκτονίες και σε όλα τα πράγματα τώρα. Αυτοί οι τύποι είναι άλλη κατηγορία. Όχι, αυτός του άξιζε να είναι. Αυτός, βεβαίως. Βεβαίως του άξιζε. Αλλά θα μπορούσε να αγαπάει τον εαυτό του και ζώντας. Εν πάση περιπτώσει, επιλογή ναρκισιστική, δικό του το καπέλο. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι μέσα στην κουβέντα για τα ελληνικά πράγματα, έτσι, είναι αξιοσημείωτη η ιστορία με την ελληνική γραμμή και κατ' επέκταση για τη ζωγραφική, όλα αυτά τα πράγματα που λέει. Σημειώνω, δεν έχω διαβάσει τι έχει καλά, ας πούμε, διάφορα πράγματα που έχουν υποθεί. Αλλά κατά τύχη από δικά μου διαβάσματα παλαιότερα, νομίζω ότι έχω ανακαλύψει ότι είχε επηρεαστεί πολύ από τον υπόλοιπο Τέν. Ναι, μου το έχει πει αυτό. Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, ο υπόλοιπος, ο υπόλοιπος Τέν, ήταν ένας σοβαρός μεγάλος συγγραφέας, κάτι μεταξύ 1830 και 1890, λίγο πριν το 30, λίγο μετά το 90 κάπου. Τότε που ήταν στο Παρίσι ο Γιαννόπουλος. Ναι. Εκεί, στο 90, εκεί. Ναι, δηλαδή ναι. Ήταν στην ακμή του, 60 πέθανε, ας πούμε, 60 κάτι, ο υπόλοιπος Τέν, επομένως τον γνώρισε στη δόξα του. Έχει γράψει, ανάμεσα στα πολλά πράγματα που έχει γράψει, ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο και πολύ γοητευτικό, «Ταξίδι στην Ιταλία», όπου περιγράφει την Ιταλία στο πνεύμα Γιαννόπουλο. Ακριβώς, δηλαδή τη σχέση των πραγμάτων με τις ψυχές. Το διάβασε και επηρεάστηκε, δεν έχει καμία σχέση να πει κανείς ότι αντέγραψε. Ήταν καθαρή φωνή ο Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος, δεν υπάρχει. Αλλά υπήρξε μία, ας πούμε, επίδραση που έχει πολύ ενδιαφέρον στο μελετητή να την πιάσει και να δει ακριβώς αυτό το πνεύμα της σχέσεως με τα πράγματα και μάλιστα στην πιο πρωτογενή τους μορφή. Έτσι. Ήτανε κάτι που το είχαν πιάσει και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, παλαβοί, όπως ο υπόλοιπος Τέν, και είχαν επιχειρήσει να το κάνουν φιλοσοφία, στάση ζωής. Μένει απλώς να το... Είναι δύο τόμοι των 400 σελίδων το «Ταξίδι στην Ιταλία». Μένει να το διαβάσει κανείς και να την κάνει αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ως παραλληλισμός και όχι ως επίδραση με ιδιαίτερη λαθροχειρικού τύπου. Περιπτώ να σου πω ότι επειδή τον έψαξα τότε που μου είπες, έχει στη Γαλλία την ίδια τύχη που έχει ο Γιαννόπουλος εδώ, έτσι. Δεν πολύ κυκλοφορεί. Είναι δύσκολο να βρεις έκδοση του υπολείπτε στα γαλλικά. Να είναι παλιές εκδόσεις. Ναι, εντάξει. Και εγώ κατά τύχη της. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν έχει περάσει την εκπαίδευση. Δηλαδή, οι κλασικοί που έχουν περάσει την εκπαίδευση, όλοι τους βρίσκεις στα βιβλιοπωλεία. Αυτοί που δεν έχουν περάσει στην εκπαίδευση είναι... Όπου τύχει. Αν είσαι τυχερός, βρίσκεις κάτι. Ποιο ήταν όμως το ενδιαφέρον. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς, ο οποίος μάλλον μπορεί να εξηγεί το αμφίρροπο και το αμφίθυμο αυτής της επιβιώσεως, όσο του Τέν, όσο και του Γιαννόπουλου.
για το ελληνικό πρόβλημα ιδίως του Γιαννόπουλου, ο Γιαννόπουλος παίρνει μια θέση. Λέει, θέλετε να μιλήσετε για την Ελλάδα, να ζήσετε στην Ελλάδα, προσέξτε τη γραμμή της. Έτσι. Προσέξτε το τοπίο, προσέξτε τα αγκάθια, προσέξτε τις πέτρες, μέσα από εκεί βγαίνει ένα φως που καθαρίζει το μάτι. Έτσι. Αυτή είναι η κεντρική του σκέψη. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν ήταν ο χώρος, ήταν ο χρόνος. Το θέμα που λείπει από τον Γιαννόπουλο ήταν ο χρόνος. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που βοήθησε πολύ να περάσει σε ένα περιθώριο που δεν του άξιζε. Και υπ' αυτή την έννοια, μέσα στην επαναστατικότητά του, κατά τη γνώμη μου, ακολουθεί τον δρόμο της κλασικής ελληνικής σκέψεως, η οποία προσπαθεί να αποφύγει το χρόνο. Κάπου κάνεις ένα παραλληλισμό, Παπαργόπουλος, και λες, ο ένας τους αιώνες. Δηλαδή τη συνέχεια, διότι δεν έχει το χρόνο, ο Παπαργόπουλος έχει τη συνέχεια, λέει, ο άλλος η γραμμή, λες, η στιγμή. Έχει μεγάλη σημασία. Η γραμμή ακριβώς βάζει τα πράγματα στο χώρο και ο χώρος είναι το προνομιακό εκείνο σημείο που η ελληνική παράδοση αναπαύεται. Βεβαίως, ο Γιαννόπουλος δεν το έκανε με έναν τρόπο που να είναι ούτε παθητικός, ούτε είναι αδιάφορος. Γιατί προσπάθησε να βγάλει, να αποσπάσει από το χώρο τη συναισθηματική καθαρότητα ενός λαού και του ανθρώπου της. Αλλά όταν το συνέστημα στέκεται καθαρά στο χρόνο, στο χώρο, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να, ας πούμε, παγιωθεί με ένα παράξενο τρόπο που οδηγεί σε μια αδιαφορία για το γίγνες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κωνσταντινίδης βούτυξε από το πέμπτο όροφο. Ο Κωνσταντινίδης, ο αρχιτέκτονας. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, η μεγάλη τριβή με το χρόνο και ο Σικουτρής ήταν ο άνθρωπος της φιλολογίας. Ήταν επίσης πολύ μεγάλη φυσιογνωμία, δεν υπάρχει μεγάλο ταλέντο. Έχει πολύ μεγάλη λοιπόν σημασία αυτό το προβλησμό που πήρε και ο Πικιώνης, άνθρωπος του χώρου, επίσης και αυτός, έτσι. Να το δούμε και να σκεφτούμε την προσωπικότητα και το έργο του Γιαννόπουλου μέσα σε αυτή την συγκυρία, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για να δούμε κατά πόσον είναι το ίδιο αδιέξοδο και η πιο γόνιμη σχέση με το χώρο την ώρα που δεν έχει βρεθεί τρόπος να μπει και να ζυμωθεί με το χρόνο. Ποιο είναι το πρόβλημα το ελληνικό? Η αδυναμία να μπει στο χρόνο ο τόπος. Ποιο ήταν το μεγάλο ταλέντο του Γιαννόπουλου? Η πολύ δημιουργική αιμονή στο χώρο. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό για τους μελετητές του Γιαννόπουλου και για τη μελέτη του προβλήματος του ελληνικού. Γιατί έχει μεγάλη σημασία. Μήπως μακρηγόρησα? Καθόλου, τι ίσα. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε το εξής. Ότι αυτή η αιμονή με το χώρο και η ανάγκη να ανακαλύψουμε χρόνο μέσα στο φως το οποίο αναδύεται, ας πούμε, από τον χώρο, είναι κάτι που έχει παλιά προϊστορία. Όλες οι οικονομαχικές έρηδες του 8ου αιώνος βασίζονται στο πρόβλημα της εικόνας ακριβώς με την ορολογία του Γιαννόπουλου. Δεν έχει ιδέα ο Γιαννόπουλος από αυτά τα πράγματα. Αλλά πώς το φως βγαίνει μέσα από την εικόνα, πώς η εικόνα είναι πρωτότυπο και όχι το πρωτότυπο το οποίο αντιγράφει. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Όλη η λογική είναι κατευθείαν στον 8ο αιώνα. Έχει σημασία ακριβώς να μπορέσει κανείς να σκεφτεί αυτή τη μεγάλη αγωνία που αρχίζει πριν. Φτάνει στον Πλωτίνο, φτάνει στον ίδιο τον Πλάτωνα, όπου όλοι εκείνοι οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να βγει φως που καθαρίζει το μάτι από αυτό που βλέπουμε. Αλλά το φως που καθαρίζει το μάτι θέλει χρόνο ως κολλήριο του ματιού.
Και το μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα είναι ότι αυτό το κολλήριο δεν μπόρεσε να βγει και ακόμα δεν μπορεί να το βγάλει ο Πιερακάκης. Με όλα τα επιτεύγματα. με όλες τις επιτυχίες, θέλω να πω. Έχει μεγάλη σημασία είναι το σταυρικό πρόβλημα του ελληνικού χώρου, μια αδυναμία συγχρονισμού, ας πούμε, με μια κατάκτηση των απέναντι, των δίπλα, των Ευρωπαίων. Γι' αυτό ο υπόλοιπος Τεν, στο πνεύμα του Γιαννόπουλου, τι κάνει. Κάνει ολόκληρη περιοδία. Ξεκινάει από τη Ρώμη, από τη Βέκια Ρώμη, ναι, και φτάνει στο Μιλάνο. Σιγά σιγά περιγράφει σε αυτό το ύφος. Αλλά με ανάγκη μιας χρονικότητας την οποία υπαγορεύει βεβαίως η αντίληψη της εποχής. Είναι, ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες για τον Τεν. Παρότι δεν τον έχω διαβάσει, δεν έχω. Αλλά είναι και η διαφορά της Ιταλίας από την Ελλάδα. Δηλαδή το ιταλικό τοπίο έχει μέσα του τη συνέχεια του χρόνου. Δηλαδή παίρνεις μία, πας στη Ρώμη ας πούμε, παίρνεις μία νοητή γραμμή η οποία ξεκινάει από τη Via Borgognona όπου είναι ο Αρμάνι και ο Γκούτσι και φτάνεις μέχρι το Καστέλ Σαντάντζελο χωρίς να υπάρχει καμία διακοπή. Περνάς το 19ο αιώνα, περνάς το Μουσολίνι, την περίφημη γραφομηχανή που περνάς το 19ο αιώνα, περνάς τον Μπαρόκ, περνάς την Αναγέννηση και φτάνεις μέχρι το φόρουμ του Τραγιανού, χωρίς καμία διακοπή. Αυτό δεν ισχύει σε εμάς. Πώς δεν ισχύει, περνάς από τον Παρθενώνα και φτάνεις στην Πλατεία Συνάγματος. Ναι, αλλά εκεί πέρα υπάρχει ένα κενό. Το κενό αυτό είναι το κενό που προκάλεσε η απουσία του χρόνου στο Βυζάντιο και το διέλυσε. Ναι, αυτό λέω. Άρα. Εκεί υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα χάσμα το οποίο σου λέει ότι εδώ είσαι σε έναν άλλο κόσμο. Το μυστήριο όμως και το δημιουργικό είναι ότι ενώ είσαι σε δύο διαφορετικούς κόσμους, αυτοί οι δύο διαφορετικοί κόσμοι ανήκουν στον ίδιο κόσμο. Στο ίδιο φως. Μα το ενδιαφέρον για το χρόνο δεν είναι πόσο πίσω μπορούμε να πάμε, αλλά πόσο μπροστά μπορούμε να παράγουμε. Συμφωνώ. Το θέμα δηλαδή δεν είναι πόσο η Ρώμη έχει πίσω της παλιά ή πόσο η Αθήνα πάει στον Παρθενώνα παραπίσω. Είναι πόσο ο Ιταλός κάνει αναγέννηση και πόσο ο Έλληνας ακόμη την περιμένει. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Εκεί είναι το λεπτό σημείο. Και υπ' αυτή την έννοια η μαγεία της γραμμής, ας πούμε, του Γιαννόπουλου, έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Ότι είναι η περιγραφή μιας αγωνίας. Ναι. Έτσι, η περιγραφή μιας αγωνίας, η οποία όμως δεν έχει κατανοηθεί ακριβώς και έχει μεταβληθεί σε διεκδίκηση. Ναι. Αν είχε ξεκαθαρίσει το συνέστημα της αγωνίας με τη διεκδίκηση, ίσως να μην αυτοκτονούσε και να μην έτυχε για την αρχιτεκτονική. Ξέρεις όμως, Στέλιο, το γεγονός ότι αυτή η αγωνία η οποία οδηγεί στη διεκδίκηση είναι και η αρχή της δημιουργίας. Δηλαδή, αν δεν θες να διεκδικήσεις κάτι, δεν δημιουργείς. Αυτό πρώτα θα το πετύχεις εάν ασυνείδητα σου γίνει ανάγκη. Ναι. Εμείς έχουμε ασυνείδητα την ανάγκη του χρόνου, αλλά είμαστε ερασιτέχνες του χρόνου. Δεν είμαστε όμως στοχαστές και οργανωτές του χρόνου και γι' αυτό το λόγο όταν κάνουμε κάτι σοβαρό καλούμε ξένους να οργανώσουμε. Θέλω να πω, έχει σημασία ότι το πρόβλημα της ελληνικής κουλτούρας είναι η απουσία του χρόνου με την έννοια της παραγωγικής δημιουργίας. Όχι με την έννοια ενός γίγναστου το οποίο είναι εμείς έχουμε κουλτούρα επαναλήψεως. Αλλά η κουλτούρα της επανάληψη είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεχνάς. Μολονότι η performance αυτή είναι μια πρακτική που νομίζεις ότι κάτι κάνεις. Όλη μας η κουλτούρα, ας πούμε, η θρησκευτική, είναι η επαναληπτικότητα μιας Κυριακής Θείας Λειτουργίας που επαναλαμβάνεται το ίδιο 2000 χρόνια, χωρίς ερμηνευτικά να ανανεώνεται τίποτα.
Και μέσα από αυτό έχουμε μία συνέχεια, η οποία είναι απολύτως κατανοητή, η οποία όμως στην πραγματικότητα οδηγεί στη λύθη της σημασίας αυτού το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε Κυριακή, 8 με 10. Να σου πω όμως κάτι στέλνω, για να επανέλθουμε αυτό που περιγράψω, εντάξει, κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτό που μας διακατέχει ο σύγχρονο ελληνισμό, που είναι η λατρεία του σχήματος. Έτσι, δηλαδή έχουμε προσκοληθεί στο σχήμα, είτε αυτό είναι φιλολογία, είτε είναι θρησκεία. Το ενδιαφέρον, επειδή έχεις γράψει κιόλας, το ενδιαφέρον με τον Γιαννόπουλο είναι ότι αυτό που διεκδικεί από το ελληνικό τοπίο είναι η μορφή, δεν είναι το σχήμα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι, η μορφή είναι προϊόν δημιουργίας, είναι τα όρια του. Ψάχνει να βρει τα όρια του ελληνικού τοπίου και μέσα από το ελληνικό τοπίο, Τώρα, θα κάνω μία μικρή παρένθεση, η οποία μπορεί να αποπροσανατολίσει λίγο το διάλογο, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία, επειδή είμαι και μυθιστοριογράφος και έχω παίξει πάρα πολύ μέσα στο βιβλίο αυτό, με αυτή τη διάσταση, δεν μπορώ να παραγνωρίσω τη σχέση του με τη Σοφία Λασκαρίδη. Δηλαδή, το γεγονός ότι το ενδιαφέρον του για τη ζωγραφική, διότι τίποτε δεν προμήνει στον μέχρι τότε βίο του, ότι ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος θα ενδιαφερθεί με τέτοια ένταση για τη ζωγραφική. Και το ενδιαφέρον του για τη ζωγραφική αρχίζει μεγαλώνει μέσα του όταν δημιουργείται αυτή η σχέση ερωτική με τη Σοφία Λασκαρίδη. Και δεν μπορώ να μην, ξαναδιαβάζοντας την ελληνική γραμμή και το ελληνικό χρώμα, δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι είναι σαν να απευθύνεται σε αυτήν και να της λέει μην εγκαταλείπεις αυτό που έχουμε εδώ πέρα, διότι εδώ θα βρεις την αλήθεια σου. Δεν χρειάζεται να πας στο Μόναχο. Πώς χάλασε όμως η ιστορία. Εκείνη έβαζε το χρόνο στον έρωτα και πήγε στο Μόναχο για να ολοκληρωθεί. Αυτός ήθελε να σταματήσει το χρόνο στον έρωτα. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και για τις αυτοκτονίες και για όλα. Είναι πολύ κρίσιμο. Έπεσε και το βιβλίο σου. Δεν είδες αυτά που λες. Γι' αυτό πρόσχε τι λες. Προσέχω τι λες. Ναι, εντάξει, συμφωνώ και ότι όντως που στο κάτω-κάτω της γραφής, για να είμαστε ειλικρινείς, το θέμα του χρόνου δεν είναι μόνο η απουσία δηλαδή του χρόνου έτσι όπως το λες εσύ, δεν είναι μόνο φαινόμενο της νεοελληνικής ιδιοσυγκρασίας, υπάρχει μέσα μας από αρχαιοτά το χρόνο. Όχι του χρόνου όπως μιλάμε. Άλλο χρόνος ως χρονολογία που κυλάει και άλλο ως παραγωγή νοήματος. Ως παραγωγή νοήματος. Ως παραγωγή νοήματος είναι ανακάλυψη των νέων χρόνων αυτό, με σκυρτήματα στον Πλωτίνο και τέτοια πράγματα. Εκεί είναι, βέβαια. Δηλαδή, στον Πλάτωνα δεν υπάρχει. Αλλά ήθελα να βάλω... Στον Πλάτωνα, ας πούμε, δεν υπάρχει ο χρόνος ως παραγωγή νοήματος. Πρόσεξε, ήθελα να βάλω... Συγγνώμη για να εξηγήσω αυτό που θέλω να πω. Το κόσμος των ιδεών είναι εδώ. Ναι, αλλά στον Τίμεο υπάρχει μες το χρόνο. Εντάξει, λοιπόν, μην το διαβάζουμε τώρα από τον Πλάτωνα. Αλλά διάβασε τον Τίμεο σήμερα, δεν διαβάζεται. Πρόσεξε τώρα. Έβαλες πριν ένα πολύ ζωντανό πράγμα, μια ζωντανή κουβέντα. Είπες για τη μορφή. Ναι. Έτσι. Το οποίο είναι επίσης το μεγάλο νεοελληνικό πρόβλημα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το κατεξοχήν. Το κατεξοχήν και του οποίου ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Σολωμός, κατ' εμέ. Τι πράγμα είναι η μορφή, όμως, έτσι. Η μορφή, ακριβώς, είναι η σύνταξη, ας πούμε, έτσι, σε γεγονός, σε πραγματικότητα που μπορεί να γίνει αντικείμενο σκέψεως, ενός άτακτου υλικού. Ο Γιαννόπουλος, με το πολύ μεγάλο ταλέντο του, αφέθηκε στην αταξία, έτσι, και έτσι δεν σου δίνει την εντύπωση ότι το γραπτό του είναι άμορφο. Το παρακολουθείς με μεγάλη χαρά και το απολαμβάνεις από την αρχή μέχρι το τέλος, ας πούμε. Αλλά ακριβώς
ο λόγος για τον οποίο δεν άφησε δουλειά πλατύτερη, δουλειά δηλαδή, που αντέχει στην οικοδόμηση, ας πούμε, και ότι έγραψε, δείχνει ότι υπήρχε ένα πρόβλημα. Υπήρχε το πρόβλημα ακριβώς που είχε ο Παπαδιαμάντης. Τι έκανε ο Παπαδιαμάντης? Άρχισε με μυθιστορήματα, όλα αποτυχημένα. Γιατί? Γιατί μην έχοντας το χρόνο, έκανε πλοκής μυθιστορήματα γιφτοπουλιστά, τα οποία ήταν ανυπόφορα και βαρετά. Και το γύρισε. Τα σταμάτησε και έγινε ο ιδιοφυής, ο ζωγράφος, τον οποίο ξέρουμε, ίσως ο καλύτερος, ας πούμε, που έχουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα, Σολωμός, που μας ενδιαφέρει εμάς? Είναι ότι εκείνος πρώτος συλλαμβάνει και διατυπώνει ότι δεν μπορεί να πετύχει επανάσταση χωρίς να μπει η μορφή στη λογοτεχνία. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτή είναι η μεγάλη επανάσταση, η οποία όμως δεν μπορεί να υπάρξει εθνική συνείδηση, δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Δεν μπορεί να μένει το χάος χωρίς μορφή. Yeah, yeah. Και το χάος είναι αυτό που επικρατεί στην Ελλάδα και σήμερα. Σε επίπεδο λογοτεχνίας, η μορφή είναι η υπέρβαση του χάους που επικρατεί στην κοινωνία. Τι είναι η ελληνική κοινωνία, ποιο είναι το πρόβλημά της? Μια χαοτική κατάσταση συνεχώς. Αυτό θέλω να πω. Επομένως, το μεγάλο πρόβλημα της μορφής μπορεί να αντιμετωπιστεί με μικρά κείμενα και να μην φανεί, να μην προκύψει το πρόβλημα. Αλλά οι μεγάλες αφηγήσεις, που είναι και η ιστορία ενός λαού και η δημιουργία του χρόνου, έχουν διαφορετικές ανάγκες. Εκεί δεν μπορεί να μας βοηθήσει ο Γιαννόπουλος. Μπορεί να μας βοηθήσει το παράδειγμα, η αποτυχία και η επιτυχία του Παπαδιαμάντη και βεβαίως το παράδειγμα του Σολωμού, ο οποίος ξέρει ακριβώς το πρόβλημα ποιο είναι. Ναι. Παλεύει σε αυτό το. Έτσι. Παλεύει και το λύνει, και το λύνει μάλιστα με σταδιακά. Έτσι, από την απάντηση στο Μόντι, μετά πάμε στα πρώτα του κείμενα, στον ύμνο στην ελευθερία, πάμε στα ψαρά, πάμε στους ελεύθερους πολιορκημένους. Χτίζεται, λέει, το αίσθημα, η εικόνα που δίνει, μπορεί και ζει. Έχει τη δική της ζωή. Η μορφή δίνει στα πράγματα, τα συγκροτεί σε κόσμο. Χωρίς τη μορφή, τα πράγματα είναι άρες μάρες, ας πούμε, στο κεφάλι μας. Θέμα, δεν υπάρχει κόσμος χωρίς τη μορφή. Δεν υπάρχει κόσμος ή υπάρχει κόσμος πρωτοπορτό, δυσμόρφος, χαοτικός. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι άπειρο. Ναι. Όχι άπειρο με την έννοια τη σύγχρονη, ότι είναι πολύ μεγάλο κάτι. Ναι. Αλλά δεν έχει πέρας. Ναι, δεν έχει πέρας. Είναι μια οριστεία. Η οριστεία δημιουργεί πολλώσεις και συγχύσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα? Οι ατελείωτες ελαιοφαγωμάρες από πολλώσεις. Εξαιτίας αυτής της αμορφίας. Όμως ο Γιαννόπουλος βάζει, προσπαθεί να φτιάξει, δηλαδή, γιατί στην πραγματικότητα τώρα φτάσαμε στο κατεξοχήν θέμα που είναι το θέμα των ορίων. Δηλαδή, πώς διαμορφώνουμε τα όρια μέσα στα οποία μπορούμε να ζήσουμε. Έτσι, το λέω σχηματικά και πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, ο Γιαννόπουλος βάζει το θέμα της μορφής μέσα στην ωραία. Το παραδέχομαι, ότι η σκέψη του δεν έχει το μέγεθος, την εμβέλεια που έχει η σκέψη του Σολωμού. Α, δεν έχει σημασία. Είναι σημαντικό το έργο του. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά το έργο του είναι σημαντικό από αυτήν την άποψη. Βέβαια. Γιατί βάζει ένα θέμα ορίων. Και μάλιστα το βάζει ξεκινώντας από την πρωταρχική και κατεξοχήν αίσθηση μέσω της οποίας λειτουργεί ο νους, ασχέτως αν ο ίδιος δεν αναφέρεται στο νου, που είναι το πνεύμα. Μα επειδή ακριβώς το θέτει με έναν δικό του τρόπο, γι' αυτό το λόγο πέφτει θύμα ο ίδιος του τρόπου με τον οποίο καταλαβαίνει τα όρια. Γι' αυτό δεν γράφει μεγάλα έργα. Δεν μπορεί να γράψει μεγάλα έργα. Αντιλαμβάνεται με ένα πρωτογενή τρόπο το όριο, μόνο δηλαδή ως εξωτερικό όριο. Ενώ το όριο το θέτουμε κάθε φορά ως νέα αφετηρία για υπέρβαση. Στέλιο, δεν είχαμε, ούτως ή άλλως δεν είχαμε ποτέ, δηλαδή σε αυτά, και στα 207 χρόνια ας πούμε, αλλά και παλιότερα, δεν είχαμε ποτέ μεγάλες αφηγήσεις, μεγάλα μυστορήματα. Μα βέβαια, ασφαλώς. Ναι. Ήταν πάντα τα διαμάντια μας, ας πούμε, δηλαδή πάρε, να σου πω κάτι, πάρε τον Πλάτωνα. Η διάλογή του τι είναι? Είναι διηγήματα. Είναι μέγεθος διηγημάτων. Ακόμα και η πολιτεία είναι σαν να έχεις 10 διηγήματα το ένα πίσω από το άλλο. Πάρε τους τραγικούς.
Η διάρκεια μιας τραγωδίας είναι η διάρκεια ενός διηγήματος του Τσέχοφ. Δεν το υπερβαίνει αυτό. Δεν έχει σημασία η διάρκεια. Έχει σημασία το πλαίσιο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο ας πούμε, λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Πέρα, το ενδιαφέρον είναι ότι πάντα μέσα σε αυτά τα στενά χρονικά όρια κατάφερναν να φτιάξουν ένα πλαίσιο το οποίο ήταν αντίστοιχο και αντάξιο. Μα καμία αντίρρηση δεν υπάρχει. Εδώ δεν είναι για να μειώσουμε. Όχι, ναι, εδώ ναι, ναι. Είναι για να προχωρήσουμε μέσα από τη συζήτηση και με αυτά τα έργα, γιατί, ναι. Να προχωράμε εμείς. Ναι, μαζί και μας βοηθάνε αυτοί ναι. Να προχωρήσουμε, επειδή δημιουργούν αυτά τα, έχουν αυτά τα προβλήματα. Και γιατί μπορεί να έχει, δηλαδή, εντελεί, όλο το πρόβλημα είναι γιατί μπορεί να έχει ενδιαφέρον ο Γιαννόπουλος σε έναν άνθρωπο, Έλληνα του 2022, τι μας λέει. Της κατεξοχήν, ένας άνθρωπος του 22, ο οποίος είναι τυφλωμένος από τις τηλεοράσεις που βλέπει και τα αυτιά του είναι μπουκωμένα από τα ακούσματα, τα συνεχή, πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε μια καθαρότητα τέτοια, σε μια δυνατότητα να βγάλει το φως από τα πράγματα. Να βλέπει το φως, να μην βλέπει τη σύμβαση, δηλαδή είναι η κλίση για το αντισυμβατικό, για το απολύτως, ας πούμε, διαφορετικό. Από αυτή την έννοια είναι απολύτως επίκαιρος, απολύτως, ας πούμε, αναγκαίο σήμερα, αλλά μέσα στη μεγάλη κουβέντα. Ωραία, είναι 2.000 ετών, 2.500 ετών κουβέντα στην Ελλάδα, πάρα πολύ σοβαρή για αυτό το πρόβλημα. Και δεν έχουμε ακόμη. Ας πούμε, η νεότερη Ελλάδα έχει ζοριστεί και ζορίζεται απέναντι σε αυτό το θέμα, γιατί είναι συνεχώς η κυριαρχία του χώρου επί του χρόνου είναι καθοριστική. Ας πούμε, παραδείγματι, ζητάει ας πούμε, ο θρησκευόμενος άνθρωπος, ζητάει μια καινούργια ζωή μέσα από την πίστη του. Πώς τη ζητάει, επαναλαμβάνοντας τον ίδιο χώρο επί 2.000 χρόνια το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το αίτημα είναι αυτό. Η πράξη όμως είναι στραγγαλιστική. Είναι, ας πούμε, προκαλεί ασφυξία. Άρα πρέπει να σκεφτούμε τους τρόπους με τους οποίους ξεχνάμε και θυμόμαστε. Υπ' αυτή την έννοια είναι κολοσσός ο Καβάφης. Ο οποίος έχει προηγηθεί χρονικά και του Προύστου. Χρονολογικά έχω κοιτάξει το θέμα, έχει πριν θέσει τα προβλήματα του χρόνου, πριν τον Προύστου. Ο Καβάφης. Θα έρθει άλλη ώρα, θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα να σκεφτούμε. Ας πούμε, αυτή τη... Δεν έπαβε όμως να επικοινωνεί την ώρα που πέθαινε με σημειώματα. Και να έχει το προσκέφαλό του το Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Βεβαίως. Αυτό είναι βασικό. Ήταν το βιβλίο που είχε στο προσκέφαλο και φαίνεται και από την ποιησή του, δηλαδή η συνομιλία του με την. Αυτό όμως τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς, το πρόβλημα που έθεσες με το χώρο και το χρόνο, που είναι κυρίως με το χρόνο, είναι και πρόβλημα της μετανεωτερικότητας, έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είναι. Μα κατ' εξοχήν, είναι δικό τους πρόβλημα των Ευρωπαίων. Ναι. Αλλά δικό τους είναι καμάρι. Ναι. Γιατί αυτοί το θέτουν. Και όταν θέτεις ένα πρόβλημα, θα θέτεις μετά σύν και μετά πλήν. Καμάρι τους. Εμείς δεν θέτουμε το πρόβλημα του χρόνου, γιατί είμαστε βουτυγμένοι στο θέμα της αιωνιότητος. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μας έχει παγιδεύσει η αιωνιότητα. Και έχοντας παγιδεύσει η αιωνιότητα, δεν μπορούμε να βγούμε στον χρόνο. Και κρατάμε ημερολογιακά το χρόνο, χρονολογικά. Τετάρτη, Πέμπτη, Πρώτη του μήνους, Δεκάτη του μήνους, τόσο 22, 21, 23, 45, δεν ξέρω τι, ας πούμε. 200 χρόνια από την επανάσταση κλπ. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί η μεγάλη μας παράδοση είναι παράδοση αιωνιότητος. Πρέπει να βρούμε την αιωνιότητα στον χρόνο. Έχει μεγάλη σημασία να το βρούμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Πώς θα το κάνουν οι λογοτέχνες που θα προηγούν σε αυτά τα θέματα, θα το δούμε. Δεν θα είναι όμως η μεγάλη στιγμή. Κάποτε. Ναι, κάποτε. Κάποτε προηγούν. Κάποτε. Εν πάση περιπτώσει. Δεν θα είναι. Ας πούμε, στην Ουκρανία σήμερα,
βρίσκουν την αιωνιότητα μέσα στο Αζοφστάλ. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε πώς βιωματικά παίζονται. Αυτή τη στιγμή ανακαλύπτει τον εαυτό της, τον εθνικό η Ουκρανία, που ήταν επί αιώνες απικία ρωσική. Ανακαλύπτει, δεν χρειάζεται παιδιά τώρα. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι η ανακάλυψη αυτή, η ανακάλυψη αυτή γινόταν το 21 με τον Κάλβο και με τον Σολομό. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο θα μπορέσουμε να αναμετρηθούμε με το μεγάλο πρόβλημα. Και μετά οι πολιτικοί θα το πάρουν και θα βοηθήσουν, ας πούμε, να προχωρήσει όσο μπορεί να βοηθήσουν. Ευχαρίστως αν έχει κάποιος να μπει μέσα στην κουβέντα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μικρόφωνο κάπου, το οποίο... Μόνο στον καιρό πολέμου, δηλαδή, μπορούμε να συζητήσουμε, να αναμετρηθούμε την αιωνιότητα. Όχι, στον καιρό που δοκιμάζονται τα όρια. Ναι. Και ο πόλεμος είναι μία τέτοια στιγμή, μεταξύ πολλών άλλων στιγμών. Ναι, στον καιρό που γιατί παίζει... παίζονται όλα. Ναι. Δεν υπάρχουν υπεκφυγές στον πόλεμο. Πεθαίνεις ή νικάς. Ναι, όταν, αυτό που θέλει να πει ο Στέλιος είναι ότι στον καιρό που παίζεται η ύπαρξή σου. Και εδώ που τα λέμε και η αυτοκτονία του Γιαννόπουλου, αυτό. Δηλαδή, θέλησε μέσα στη θεατρικότητά του να δείξει ότι εδώ με αυτά που έκανα έπαιξε την ύπαρξή μου. Δεν είναι... Απλώς το δηλαδή, πρόβλημα... χωρίς την αυτοκτονία του μπορεί να μην μιλούσαμε σήμερα γι' αυτό. Το πρόβλημα της θεατρικότητος δεν θέτει ποτέ όρια. Η θεατρικότητα δεν θέτει όρια, που παίζονται όλα. Γιατί το λες αυτό? Δεν παίζονται όλα, γιατί πεθαίνουμε στο θέατρο τεχνητά. Την άλλη μέρα επαναλαμβάνουμε την πράξη. Έχουμε, ναι, αλλά να σου πω κάτι, τώρα θα πω την αγαπημένη μου ιστορία, δεν μπορώ. Γιατί είδα το δείγμα από το Άλεφ, του Μπόρχες, η αναζήτηση του Αβερόη, που ο Αβερόης, ο μεγάλος Άραβας, όφως... Ναι. Μελετητής του Αριστοτέλη στην Κόρδοβα, είναι πολύ στενοχωρημένος γιατί ενώ έχει καταλάβει όλο τον Αριστοτέλη και τον έχει διαβάσει ολόκληρο ή τον έχει σχολιάσει ολόκληρο, υπάρχουν στην ποιητική δύο λέξεις που δεν μπορεί να τις καταλάβει, που είναι το τραγικό και το κωμικό. Ναι, είναι τελείως εκτός πνευματικού του ορίζοντα. Και εκείνο βράδυ καλεσμένος, όπως λέει ο Μπόρχες, σε ένα φίλο του κορανιστή, για δείπνο και στο σπίτι εκεί πέρα είναι και κάτι έμποροι που έχουν έρθει από την Κίνα και διαγωνίζονται ο ένας με τον άλλο ποιος θα πει το πιο περίεργο πράγμα που έχει ζήσει, που έχει δει στη ζωή του. Και ένας από τους εμπόρους από τί που μόλις έχουν έρθει από την Κίνα λέει ότι στην Κίνα είδα κάτι σπίτια περίεργα που ήταν ξύλινα, βαμμένα και μέσα σε αυτά τα σπίτια ήταν δύο ομάδες ανθρώπων, οι μεν κάθονταν σε κάτι πάγκους και άλλοι όρθιοι μπροστά τους κάνανε περίεργα πράγματα. Δηλαδή τι κάνανε, να σκοτώνονταν χωρίς να σκοτωθούν, παντρεύονταν χωρίς να παντρευτούν, τους κλείναν φυλακή και δεν υπήρχε κελί. Λέει ο κορανιστής, πρόκειται περί τρελών. Και του λέει ο έμπορος, όχι, αυτό είναι το θέατρο. Και γυρνάει ο Αβερόης σπίτι και λέει τώρα κατάλαβα τι θέλει να πει ο Αριστοτέλης με το τραγικό και το κωμικό. Ότι... ότι είναι μίμησης. Ναι, το τραγικό είναι μίμηση πράξεως σπουδαίας. Και το άλλο πράξεως, πράξεως ευτελούς. Ευτελούς. Και συμπληρώνει ο Μπόρχες, που είναι και η τελευταία φράση του διηγήματος. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Αβερόης δεν κατάλαβε τίποτα από τον Αριστοτέλη. Γιατί δεν ήταν μέσα στην παιδεία του. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που μόλις είπες για το θέατρο είναι μια μεγάλη συζήτηση, την οποία ενδεχομένως κάποια στιγμή πρέπει να την κάνουμε, διότι χωρίς το θέατρο δεν θα υπήρχε, δηλαδή χωρίς τη μίμηση. Καμία αμφιβολία. Δεν θα υπήρχε και ελληνικός πολιτισμός. Καμία αμφιβολία. Και δεν θα υπήρχε και δυτικός πολιτισμός. Καμία αμφιβολία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Μπόρχες με αυτό που λέει, εκεί έχει συλλάβει
τα πραγματικά πολιτισμικά όρια του δυτικού πολιτισμού. Καμία αμφιβολία. Αρχίζει η αντίληψη του τραγικού. Καμία αμφιβολία, αλλά στο θέατρο τα κερδίζουμε όλα ζώντας. Στα επίπεδα που συζητάμε, τα κερδίζουμε όλα πεθαίνοντας ή ζώντας. Μα αυτό μας δίνει και την ευκαιρία. Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Η αναπαράσταση μας δίνει την ευκαιρία ακριβώς στο μεγάλο θέατρο, έτσι. Δεν μιλάμε για το. Στην τραγωδία. Πάντα μας ενδιαφέρει το μεγάλο. Ας πούμε, στην τραγωδία. Στην κατά Αριστοτέλη τραγωδία. Εκεί πέρα, επειδή ακριβώς βγαίνουμε ζωντανοί. Έχουμε τη δυνατότητα να τα σκεφτούμε μετά. Να συλλάβουμε και τα όρια αυτών που είδαμε. Αυτό. Θα σκεφτούμε μετά. Ενώ, άμα πέσεις στη Μαριούπολη, κάποιος άλλος θα τα συλλάβει τα όρια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό εδώ το εξής νόστιμο. Οι πρώτες δηλώσεις του Ζελένσκι είναι ότι δεν θέλουμε θερμοπύλες. Δεν θέλουμε τους 300. Και τώρα τις έχει. Και τώρα φαίνεται η αξία των θερμοπυλών στη Μαριούπολη. Γιατί ακριβώς το νόημα αυτού που γίνεται, οι άνθρωποι του Αζόφσταλ το αναδεικνύουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πόσο ο ίδιος ξαφνικά έχασε και ξαναβρήκε τον εαυτό του. Δεν ξέρω αν κατάλαβε, αν έχει κάνει το συνδυασμό τώρα ακόμη, αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το πράγμα. Αυτό που έκανε ο ίδιος, δηλαδή τώρα ο Λεωνίδας κέρδισε την ιστορία. Κακό αυτό για τον Λεωνίδα, γιατί εμείς αγαπάμε τους χαμένους ηρωές, τους Έλληνες. Αλλά μας αρέσουν και οι κερδισμένοι. Μας αρέσουν και οι κερδισμένοι. Θέλουμε να είμαστε κερδισμένοι, ναι. Αλλά τιμάμε τους χαμένους. Τιμάμε τους χαμένους, αυτοί μας συγκινούν. Ναι. Από αρχαιοτά των χρόνων, δε. Εμείς τα πάμε. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. 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 Ευχαριστούμε.